Σήμερα, υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, διοργανώνεται αυτή η ομιλία από την Ιερά μας Μητρόπολη για το γνωστό πλέον θέμα που προέκυψε φέτος από τη θεματική εβδομάδα των γυμνασίων, είτε ως θέμα η έμφυλες ταυτότητες. Θα μου επιτρέψετε, Σεβασμιώτατε, να πω το εξής. Πριν από μερικές ημέρες, συζητώντας με μια παρέα παιδιών των 25-30 ετών, τους έλεγα ότι μάλλον πλέον όλοι το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο για να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή όπως την ξέρουμε. Και τα τελευταία 20-30 χρόνια εισπράξαμε έναν φοβερό πόλεμο έναντι του Θεού και της θεολογίας. Και τώρα ήρθε η σειρά της ανθρωπολογίας. Δηλαδή, αφού αποδόμησαν οι φίλοι της Εκκλησίας ό,τι ο άνθρωπος πίστευε για τον Θεό, τη θεολογία μας δηλαδή, τώρα ήρθε η σειρά να αποδομήσουν τον άνθρωπο και την ανθρωπολογία. Και η ερώτηση τα παιδιά τους έκανε, γιατί άραγε πρώτα τα βάλαμε το Θεό και τώρα που τα βάζουμε τον άνθρωπο, και η απάντηση ενός παιδιού ήταν αφοπλιστική. Γιατί λέει, άνθρωπος χωρίς Θεό δεν είχε από πουθενά να κρατηθεί. Αν λοιπόν πολεμούσαν απευθείας, δηλαδή αυτά τα οποία σήμερα ακούμε και πολεμείται η ανθρωπολογία και η φύση όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια, ο άνθρωπος από την πίστη του στο Θεό θα αντιδρούσε και θα κρατιόταν. Φάγαμε λοιπόν, συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, πολύ πόλεμο για τον Θεό. Μείναμε ορφανοί πνευματικά, γιατί και εμείς μάλλον λίγο τον αφήσαμε τον Θεό και πιστέψαμε όλους αυτούς, τους στασιώτες στη νέα στάση πραγμάτων, και τώρα ήρθε η ώρα του ανθρώπου. Και αφού τα λύσαμε όλα τα προβλήματα στα σχολεία, που ειδικά εσείς Σεβασμιώτατε ξέρετε πόσα προβλήματα έχουν τα σχολεία, και αφού τα λύσαμε όλα, τώρα ήρθε να μάθουμε στα παιδιά του γυμνασίου για τις έμφυλες ταυτότητες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός στη Μητρόπολη μας από τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον φλογερό, αυτόν αγωνιστή της παιδείας των γραμμάτων και της πίστης, ο οποίος είναι ένα κάφημα για τη Μητρόπολη μας και για την πόλη μας και ένας άξιος αντιπρόσωπος σε όλη την Ελλάδα πλέον, γιατί προσκαλείται να δώσει, να κάνει ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, από το ως εκπαιδευτικός και ως θεολόγος που είναι, γιατί έχει λάβει και το πτυχίο της θεολογίας, να αναπτύξει αυτό το θέμα και να ενημερώσει, αφού ο σεβασμός από το πατρικό του ενδιαφέρον θεώρησε σωστό να γίνει μια ομιλία και να ενημερωθούν όσοι και γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι για αυτό το θέμα. Και να έχουμε και επιχειρήματα να μπορούμε να αντικρούσουμε σε όλους αυτούς που είναι υπερασπιστές όλης αυτής, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσω. Σεβασμιώτατε, με την ευχή σας να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νατσιό για να αναπτύξει την ομιλία του. Ορίστε, δάσκαλε. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας για την ημερίδα που την αγκάλισε την Ιερά Μητρόπολης και εσάς για την παρουσία σας. Έχουμε, αγαπητοί μου, την εντύπωση ότι η έσχατη μάχη για το μέλλον της πατρίδας μας διεξάγεται μέσα στο κοινοβούλιο ή στο Μαξίμου ή στις Βρυξέλλες. Λάθος. Στα σχολεία, στις αίθουσες διδασκαλίας, κρίνεται η τύχη του γένους μας. Αν επικρατήσει διαπαντός η ελληνοκτόνος παιδαγωγία και εκλείψει η ελληνοορθόδοξη παιδεία, η ροδόχρους ελπίδα του έθνους, όπως την έλεγε ο Καποδίστριας, τότε ας χειροκολλήσουμε το αγκριτήριο θανάτου, πλησιάζει η ιστορική μας ευθανασία. Αν δεν απομείνει ευλογημένη μαγιά του Μακρυγιάννη, τότε, ανοίγω εισαγωγικά, κάλλιο να μην υπάρχει Έλληνη στον κόσμο, παρά να ετοιμάζει το κατοικόνα Θεού και ομοίωση, υπάρχουν ανδράποδον του Ανεστή του Τούρκου, ενώ επλάσσεται από τον Θεό ελεύθερος, όπως θεσπίζουν στις 5 Μαΐου του 1827 στην Τριζίνα οι ελευθερωτές πατέρες μας. Και σίγουρα στη θέση του Ανεστή του Τούρκου
μπορούν να πούν και άλλα ανέστητα και άπιστα θηρία που μας εξανθρακοδίζουν. Και το κακό γίνεται από τους σύμπουλους, τους προβατόσχημους λύκους που ζεσταίνονται στον κόσμο μας και μαγαρίζουν παιδεία και παιδιά. Το 1984 το Άγιον Όρος, το ταπεινό περιβόλι της Παναγίας μας, το σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο πλέον της ανθρωπότητας, επισημαίνει την ολέθρια πορεία της παιδείας μας εν ονόματι κάποιου νεφελόδους προοδευτισμού και αβασάνιστου εξευρωπαϊσμού και ομιλεί απερίφραστα και ευθαρσώς για την αδίσταχτη καταστροφή των εθνικών μας ριζών και τον επελάβοντα αντιχριστιανισμό και αφελινισμό. Διαβάζω το απόσπασμα. Από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια διαρκώς αυξανωμένη να πολεμηθεί η πίστης, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας, να ευθελιστεί η σημασία των μεγάλων εορτών του Χριστουγέννου και του Πάσχα που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξος Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταδύσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Βγήκε ο Χριστός και μπήκαν τα άθεα γράμματα. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Αγίους και αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να ανθέξουν τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε τον δρόμο του έθνους και τα ποδάνε να χαρεί την ελευθεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε την ελευθεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνευσε και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας ελευθερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγκυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστεψαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους μας, όπως έλεγε από το 1850 ο Παπουλάκος και περιέχεται στο βιβλίο του Κωστή Βαστιά. Και δυστυχώς δεν υφαίνονται μόνο τα σάβανα της αθείας και της αφιλοπατρίας, αλλά και τα σάβανα της διαστροφής. Το πάλι ποτέ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, που ίσως σήμερα κατάντησε διαυθορείο, ο πιο μεγάλος ύπουλος και ύπουλος εκτός της πίστεως και της πατρίδας. Τώρα πια χτυπούν ευθέως απροκάλυπτα τη μεγάλη του γένους σχολή, το ευλογημένο αυτό καταφύγιο που λέγεται οικογένεια. Η δαιμονική νέα τάξη και τα ημέτερα τσιράκια που τη δορυφορούν ακύρωσαν ουσιαστικά, αγαπητοί μου, την Επανάσταση του 21. Η οικονομία του Θεού, το αίμα των ομαρτύρων και των καραϊσκάκηδων μας απελευθέρωσαν και η οικονομία με το όμικρον μικρό, το σημερινό γκρεκύρο της σύνορων, όπως τα έλεγε ο Παλιαμάντης, μας βυθίζουν σε νέες τουρκοκρατίες και φραγκοκρατίες. Και επαναλαμβάνω, τα μαρμαρένια αρώνια του γένους είναι οι σχολικές αίθουσες. Εδώ και μια δεκαετία η εθνομηδενιστική λέλαπα έχει βάλει στόχο τρία μαθήματα, τα οποία συνδέουν τα παιδιά με το παρελθόν και να ξέρετε ότι η πιο ουσιώδης λειτουργία της παιδείας μας είναι η ένταξη των νέων στο παρελθόν. Τα τρία αυτά μαθήματα προσδίδουν στα παιδιά ταυτότητα, όχι έμφυλη ταυτότητα, αλλά ταυτότητα καταγωγής, ταυτότητα ηθαγένειας, εθνική ταυτότητα. Τα τρία αυτά μαθήματα είναι η ιστορία, είναι τα θρησκευτικά και η γλώσσα. Στην ιστορία θυμάστε το 2006 όταν παρισέφησε εκείνο το χουρελούργημα της κυρίας Ρεφούση που μιλούσε για συνωστισμούς στο λιμάνι της Μύρνης. Αποσύρθηκε γιατί υπήρχε καθολική αντίδραση του λαού και πήγε στα σκουπίδια εκεί που άξισε. Στο μάθημα των θρησκευτικών ήδη φέτος δεν θα μοιραστούν ενώ από τη νέα σχολική χρονιά βιβλία, αλλά θα γίνεται με φακέλους στο μάθημα και είναι σαφής η πρόθεση των κυβερνώντων να μεταβληθεί σε θρησκεολογία. Από την τρίτη ακόμη δημοτικού να διδάσκονται τα παιδιά ισότιμα όλες τις θρησκείες του κόσμου και όχι την αληθινή και πρώτη και μοναδική πίστη, την Ορθόδοξη. Και το τρίτο μάθημα είναι η γλώσσα, το σημαντικότερο μάθημα. Θέλω να δείξω κάτι. Στο ότι ήδη έχει παρισφρήσει η διαστροφή στα σχολεία μας. Στην πρώτη γυμνασίου, να το ξέρετε, υπάρχει κείμενο στη σελίδα 16 το μάθημα της γλώσσας, όπου εξυμνείται η παιδεραστία.
Έχει ένα κείμενο με τίτλο Σάκης, όπου κάποιος καθηγητής έχει ένα λεκτικό συνήθειο να επαναλαμβάνει ένα επίδημα ο Σάκης, μιλιώντας που σημαίνει όσες φορές. Οι μαθητές από κάτω επαναλαμβάνουν εν χορό ο Σάκης. Ποιος είναι ο Σάκης? Ακούστε λίγο τι διδάσκεται στην πρώτη γυμνασίου. 12-13χρονα παιδιά. Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος στο μαγαζί. 25 ετών, τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, μια από τις μαθήτριες της τάξης. Ψηλή και αδύνατη με κοντά ξανθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια με μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια. Η πρώτη που έμπαινε ραντεβού μαζί του μήνες τώρα. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και οι μαθήτριες έτρεχαν από πίσω να τον δούνε. Περιγράφει το δεσμό 25χρονου άνδρα με 13χρονη μαθήτρια. Πώς ονομάζεται αυτό? Δεν υπήρξε καμιά αντίδραση. Μας χαρακτηρίζουν μερικοί τους σκοταδιστές. Αυτός είναι ο χειρότερος σκοταδισμός. Γιατί καταστρέφει παιδικές ψυχές. Και ένα παράδειγμα από την Τρίτη Γυμνασίου έχει ένα κείμενο με τίτλο Παραπλανητικά, όπου λέει τα εξής μεταξύ άλλων. Ο πλανήτης Άρης μιλάει για ζώδια. Θα εμπνεύσει πολύ κόσμο πάνω σε νέους σκοπούς. Η σκοπή αυτή ίσως να είναι ερωτική. Ο μήνας αυτός ενισχύει τις ερωτικές σχέσεις. Και υπογράφει ο κύριος Κώστας Λεφάκης, ο γνωστός αστρολόγος. Οι αστρολόγοι έχουν θέσει σχολικά βιβλία. Οι μεγάλοι μας ποιητές, οι μάστορες του ελληνικού λόγου, με τη διαχρονία, Κάλβος, Σολωμός, Σεφέρης, Σελίτης και όλοι οι σπουδαίοι από Παλαμάς είναι προγραμμένοι από τα σχολικά μας βιβλία. Με τέτοια γράμματα, άθεα, τι παιδιά περιμένουν να μεγαλώσουν και να γίνουν? Πώς τα παιδιά θα αγαπήσουν τη μελέτη? Να δείξω και κάτι άλλο. Έχω φωτοτυπίες δύο βιβλία τα οποία προσπάθησαν να τα βάλουν στην εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, αλλά υπήρξαν πριν από 5-6 χρόνια αντιδράσεις. Είναι σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις για παιδιά του δημοτικού. Αυτά τα υπογράφει ο κύριος Ασκητής. Εδώ γράφει Υπουργείο Παιδείας πάνω. Τα έχουν έτοιμα στο σιρτάρι, κάποια στιγμή θα μπουν και στο δημοτικό σχολείο. Γιατί στην εγκύκλιο που έστειλε πρόσφατα το Υπουργείο γράφει ότι θα επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα για τις έμφυλες ταυτότητες και στο δημοτικό. Δεν θέλω να σας διαβάσω τι γράφει μέσα, γιατί ντρέπομαι, ειλικρινά ντρέπομαι. Πολύ περισσότερο δάσκαλος με στοιχειώδη πνευματική ετοιμότητα δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον των μαθητών του και να διαβάζει τέτοιες αδειότητες σε εξάγωνα και εφτάγωνα παιδιά. Αλλά όποιος δεν μπορεί να ξεμιλήσει. Ο Άγιος Κοσμάς Ζωτολός έλεγε το εξής, αγαπητοί μου, σε μια προφητεία του. Θα δούμε και θα ζήσουμε, θα σώδουμε και τα γόμαρα στον τόπο μας. Και είπε και μια άλλη προφητεία, που δεν την καταλαβαίνω πριν από αρκετά χρόνια. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται. Ο Πατροκοσμάς, ο προφήτης του γένους, εν μέσω της στριχτής αιχμαλωσίας, έκτισε σχολεία ελληνικά, όπου λαμπρύνουν και φωτίζουν το νου του μαθητού ανθρώπου και φυλάγουν από κάθε λογής κακό και αμαρτία, όπως έλεγε. Το Ρωμαϊκό σχολείο φωτίζει, διότι φωτίζεται από το φως των αληθινών, το φως του Χριστού που φαίνει πάση, και όχι από τα άρρωστα, τα ψευδόνυμα φώτα των σχολείων του σημερινού ψεύτο Ρωμαϊκού. Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος, θα πρωτοφώναζε: γκρεμίστε τα αυτά τα σχολεία, γιατί σκοτίζουν το νου του μαθητού, μαγαρίζουν την ψυχή του. Εσχρόνιστη και λέγει το τι βγαίνει σήμερα από τα σχολεία που μόνο νους δαιμονιώδης μπορεί να τα φανταστεί. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που αύριο εορτάζει τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών, νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Στις 23 του 2006, παραμονή των Χριστουγέννων παρακαλούν, να έρθουμε στο θέμα μας, το Υπουργείο Πρώην Εθνικής Παιδείας εξαπέστειλε την περιβόητο εγκύκλιο για τη θεματική εβδομάδα ή όπως το ονόμασταν μερικοί θεμετική εβδομάδα και μάλιστα χαρακτηρίστηκε εγκύκλιος εξαιρετικός επίγουσα και υποχρεωτική. Μια ολόκληρη εβδομάδα δεν θα γίνουν μαθήματα και θα αφαιρεθούν σε αυτό που θα πούμε παρακάτω. Η γιορτή των τριών ιεραρχών δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και ο εκκλησιασμός. Γι' αυτό σιγά σιγά έχει, θα λέγαμε, ατονίσει και τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο με αποτέλεσμα, θυμάστε πάντα επιφάνεια, να είναι άδειες οι εκκλησίες την ημέρα της γιορτής της παιδείας μας. Είναι προαιρετική η παρακολούθηση του εκκλησιασμού, ενώ είναι υποχρεωτική και με ποινή μάλιστα η παρακολούθηση της θεμετικής εβδομάδας. Τι λέει αυτή η εγκύκλιος?
Λέω ότι θα αφιερωθεί αυτή η εβδομάδα στο γυμνάσιο με πρώτον και τις έμπειρες ταυτότητες όπως ονομάζει, σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Να πω κάτι για να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει βιολογικό και κοινωνικό φύλο, θα πούμε και παρακάτω. Βιολογικό φύλο είναι αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Άρσιν και φίλοι επίσης ο Θεός, όπως λέει και η Αγία Γραφή. Όπως γεννιέται ο άνθρωπος. Κοινωνικό φύλο λένε οι νεοταξίτες ότι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ανατροφής του ή μέσα στην οικογένεια ή στο σχολείο μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι αγόρι ή κορίτσι και στη διάρκεια της πορείας του πρέπει να τον ενθαρρύνουμε σε αυτό. Μπορεί να πει ότι δεν είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι. Αν επέμβει σε αυτό το θέμα, είσαι ομοφοβικός. Θα τα πούμε παρακάτω αυτά. Δεύτερον, αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών, συστηματικές που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς, αναφέρονται εκτός των άλλων και θεματικές σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα, η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο. Κατά το θεματικό αυτό άξονα, καλούνται τα παιδιά μας να αποδομήσουν τα έμφυλα στερεότυπα. Έμφυλα στερεότυπα είναι οικογένεια, άντρας, γυναίκα και παιδιά. Η φυσιολογική οικογένεια. Να προβληματιστούν ίσως και αυτά με το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, όπως προστάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να πάψει τάχα η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο. Σεβασμιότατε αγαπητοί μου, γι' αυτό το θέμα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Όχι χυδαία προς Θεού, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ού βούλομαι σεμνότητη λόγων, καλοποίησεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή, δεν θέλω, λέγει, απλώς να μιλήσουμε ωραία λόγια, οι γνωστές ωρεολογίες που λέμε στις ομιλίες μας, αλλά θέλω σεμνούς να κάνουν εκείνους που με ακούν. Διαβάζοντας κανείς για τις θεωρίες περί κοινωνικού φύλου και έφυλων στερεοτύπων και εξετάζοντας το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μπορεί να αποκτήσει αρκετά σαφή εικόνα για το περιεχόμενο. Εκείνο που με απλά λόγια υποχρεώνονται να ενδυνατούν τα παιδιά μας κατά το Υπουργείο είναι ότι κάθε άνθρωπος, εκτός από το βιολογικό του φύλο, έχει και ένα άλλο φύλο, το κοινωνικό, το οποίο δικαιούται να προσδιορίσει σύμφωνα με την επιθυμία του. Μάλιστα, κατά τον προσδιορισμό του κοινωνικού του φύλου, ο έφηβος πρέπει να γνωρίσει ότι δεν περιορίζεται από το βιολογικό του φύλο. Έτσι, παράδειγμα, ένα αγόρι που αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα πως το βιολογικό του φύλο είναι εκείνο του άνδρα, έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει ως κοινωνικό του φύλο εκείνο της γυναίκας. Άλλωστε, όσα η κοινωνία μας αναγνωρίζει ως συμπεριφορές ή ρόλους των φύλων, αποτελούν στερεότυπα και για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδομηθούν. Είναι οι ορολογίες που χρησιμοποιούν. Αξίζει μάλιστα ο έφηβος να δοκιμάσει την οικειοποίηση στερεοτύπων του άλλου φύλου, ώστε να ανοιχνεύσει καλύτερα σε ποιο φύλο προτιμά να ανήκει. Έτσι καλούνται, αν πατήσετε στη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο παιδαγωγικό υλικό, λέει τα εξής. Μπορούν τα αγόρια να δοκιμάζουν πώς θα στέκονται ή να περπατάνε και με τα παπούτσια της μαμάς, να δοκιμάζουν τα ρούχα και τα κοσμήματα της αδερφής τους. Μου έδωσε μια εφημερίδα πριν από λίγο, θα πούμε και παρακάτω, για μια μερίδα που γίνεται σε δημοτικό σχολείο των Αθηνών, θα το αναφέρω παρακάτω, όπου ένας περίεργος τύπος, ο οποίος πήγε μέσα στο δημοτικό σχολείο για να μιλήσει, για εισήγηση, φοράει άντρας, φοράει γυναικεία, πώς τα λέμε αυτά πάντα τώρα, κόμες, φοράει και ένα κολλιέ, μέσα σε δημοτικό σχολείο εισήγηση. Θα σας πω παρακάτω περί τίνος πρόκειται. Σε οπισθόφυλλο εφημερίδας, καμαρώνει. Έτσι θέλουν τα σχολεία μας. Με λίγα λόγια να καταλάβετε, είναι διαφήμιση της ομοφιλοφιλίας και της παιδεραστίας. Αυτά προωθεί η διεφθαρμένη νέα τάξη και ο πολιτιστικός μαρξισμός. Έτσι λέγεται ένα κίνημα που ξεκίνησε το 1960. Θα είδατε ότι οι αριστεροί πλέον δεν ασχολούνται με τα δικαιώματα των εργατών, την ανεργία κτλ. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η κριτική θεωρία, είναι η σχέση των δύο φύλων, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οικογένεια, φιλή, πολιτισμός, θρησκεία και κάτι πτυχή της ταυτότητας.
Στον κλασικό μαρξισμό ξέραμε εμείς ότι η σύγκρουση είναι ανάμεσα στην μπουρζουαζία, όπως λέγανε, και στους προλετάριους. Στον πολιτιστικό μαρξισμό, αυτή είναι η νέα τάξη, η σύγκρουση έγινε ανάμεσα στους καταπιεστές και στους καταπιεζομένους, στους προνομιούχους και μη προνομιούχους. Η εργατική τάξη έχει αντικατασταθεί από μειονότητες. Οι πλειοψηφίες στερεοτυπικά και δογματικά θεωρούνται ως προνομιούχες ή καταπιεστικές. Αντίθετα, μειονότητες κοινωνικές, οι άλλες θεωρούνται αυτομάτες μη προνομιούχες ή καταπιεζόμενες. Οι ετερόφιλοι, οι φυσιολογικοί είναι καταπιεστικοί. Οι λευκοί, και ιδιαίτερα οι λευκοί άνδρες είναι καταπιεστικοί. Οι χριστιανοί είναι καταπιεστικοί. Όσοι δεν εμπίπτουν σε αυτές τις ομάδες είναι υποκριτικά οι καταπιεζόμενοι. Εφόσον οι ετερόφιλοι είναι καταπιεστικοί, η λύση είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση άλλων μορφών σεξουαλικότητας. Εφόσον οι λευκοί είναι καταπιεστές, η λύση βρίσκεται στην πολυφυλετικότητα. Εφόσον οι χριστιανοί είναι καταπιεστές, η λύση είναι η διάδοση του Ισλάμ. Έλεγε ένας από αυτούς τους θεωρητικούς, ο Αντώνου, ότι για παράδειγμα, τι απομυζούμε μέσα τη θεωρία, για παράδειγμα ένα άτομο που δεν αισθάνεται άνετα με το να ζει ως μειονότητα στη γειτονιά του, δεν αισθάνεται άνετα με το να ζει ως μειονότητα στη γειτονιά του ανάμεσα σε πολλούς μεγαλοφανούς, θεωρείται ισλαμοφοβικό, μιας και η τάση του, μιας και η τάση του να θέλει να ζει ανάμεσα σε άτομα παρόμοιου πολιτιστικού ή και φιλετικού υπόβαθρου, θεωρείται άρρωστη και φοβική. Στον αντίποδα, όταν για παράδειγμα στη Βρετανία, στη Γερμανία, ακόμα και στην Ελλάδα, οι Πακιστανοί ή άλλοι μετατρέπουν ολόκληρες γειτονιές σε μικρά Πακιστάν, δείχνοντας έτσι προτίμηση σε συγκεκριμένο πολιτιστικό και φιλετικό υπόβαθρο, τότε αυτό είναι πολυπολιτισμικότητα. Και αυτό βέβαια θα έρθει και μέσα στις πολιτικές τάξεις. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής για τις αντιδράσεις που πρέπει να υπάρχουν. Το 1985 τον ρώτησαν κάποιοι δάσκαλοι και οι απεργίες γέροντα τι κακό κάνουν. Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους. Ακούστε την προφητική απάντηση του Αγίου Παϊσίου. Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία εκτός αν πάνε να καταργήσουν τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς, τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία όσοι πιστοί δάσκαλοι να αγωνιστούμε να διατηρήσει το σχολείο την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά του. Τώρα προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Το να πας δηλαδή μέσα στην τάξη, να σταθείς και να διδάσκεις σε 12χρονα και 13χρονα παιδιά τρανσφοβίες και ομοφοβίες και λοιπές διαστροφές. Ποιοι θα τα διδάξουν? Δεν έχουν λάβει οι καθηγητές καμία ενημέρωση, δεν έχει γίνει κανένα σεμινάριο. Αν ο καθηγητής, ερωτώ, είναι διαστραμμένος και πλήξει ανεπανόρθωτα το παιδί στον πολύ κρίσιμο αυτό τομέα που άπτεται της πνευματικής του υγείας, τι θα γίνει? Και ένα παιδί να καταστραφεί που αξίζει όλος ο κόσμος, η ζημιά έγινε. Ένας καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο Δημήτρης Πατέλης, σημείωνε: τι θα γίνει, σας ρωτώ, αν στην παιδική εφηβική ηλικία του παιδιού έρθει ο δάσκαλος και του πει: παιδάκι μου, το ψάξε το φίλο σου. Μήπως δεν είσαι αγόρι και είσαι κορίτσι? Πού θα πατήσει? Τι θα κάνει στη συνέχεια? Και αν τραυματίσει την φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού που συνδέεται με θέσεις ρόλους τους, τους βιολογικά προσδιορισμένους από το βιολογικό εκόστρωμα αναγκών, θέσεων, ρόλων των φύλων, έχεις αποδομήσει το σύνολο της προσωπικότητας και της μετέπειτας ζωής του παιδιού. Αποδεδειγμένο αυτό με έμπειρο υλικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν μάχες για να θεωρηθεί ύψιστο δικαίωμα ελευθερίας επιλογής των επιβάλλων γονείς ορμονική παρέμβαση με εισαγγελική απόφαση για αναστολή ορμονικής ανάπτυξης του παιδιού ή παρεμβάσεις αλλαγής φύλου σε 6χρονα, 12χρονα και 9χρονα παιδιά. Τι είναι αυτό? Είναι μια γενοκτονία. Ήθελα να σας δείξω κάτι. Αυτό είναι μια φωτοτυπία από το περιοδικό National Geographic, το οποίο πριν από 1,5 περίπου μήνα, με εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
βγήκε με πρωτοσέλιδο μια εικόνα. Αυτό δεν είναι κοριτσάκι, ήταν αγόρι. Τώρα λέγεται Έμπειρη Τζάξον, όπου οι γονείς του, οι οποίοι επιχαίρουν και καμαρώνουν, έδωσαν χρήματα και με διάφορες επεμβάσεις ορμονικές και εγχειρήσεις έγινε κορίτσι και χαίρονται και καμαρώνουν και παροτρύνουν και άλλους γονείς που έχουν τέτοια, βλέπουν τέτοια φαινόμενα στα παιδιά τους, να τα οθήσουν να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου από 9χρονα και 8χρονα ακόμα. Αυτό ονομάζεται, έτσι κυκλοφορήθηκε το περιοδικό, έμφυλη επανάσταση. Είχα εκτυπώσει κάτι. Παιδική εκπομπή του BBC διαφημίζει παιδιά έως και 6 ετών την ορμονοθεραπεία για την αλλαγή του φύλου και δίνει λεπτομέρειες. Θα θυμάστε όλοι τι είχε συμβεί πριν από 2-3 χρόνια σε αυτό το άθλιο πανηγυράκι που λέγεται Eurovision και έκανε τεράστια καταστροφή στα παιδιά. Ρίξατε τι να πούμε στα παιδιά στα σχολεία. Ειλικρινά σηκώνουμε τα χέρια πάνω από τη Σιχασιά. Θυμάστε που είχε βγει πρώτη. Δεν θυμάμαι πρώτη, τέλος πάντων τι είναι. Και διαφημίστηκε και χειροκροτήθηκε και πέρασε ως κάτι το φυσιολογικό, αλλά η ζημιά έγινε, εντυπώθηκαν εξίτηλα. Δείχνω και μια άλλη φωτογραφία. Όταν ψηφίστηκαν οι λεγόμενοι το σύμφωνο συμβίωσης, αυτή η εσχρότητα, αντί να προωθείται η ευλογημένη οικογένεια, γιατί η Ελλάδα σβήνει λόγω του δημογραφικού προβλήματος, κάθονται και επικροτούν και χειροκροτούν και δίνουν δικαιώματα στους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν τη διαστροφή και την καταστροφή του γένους μας. Δύο ομοφυλόφιλοι ντύθηκαν ιερείς και πήγαν έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών και φιλιόντουσαν και ρωτώ εγώ, θα μπορούσαν να το κάνουν μπροστά από ένα τζαμί? Όχι βέβαια, γιατί ακόμη θα κρύβονταν σε όλο τον πλανήτη για να γλιτώσουν τον αποκεφαλισμό. Τώρα πρέπει να δούμε και ποιος ξαφνικά, καμιά μίγα τσετσέ, θα έλεγα, τσίμισε το Υπουργείο Παιδείας. Από πού εκείνουν όλα αυτά? Θα σας πάω στο αμαρτωλό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο λεγόμενο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μία εφημερίδα στις 14 Δευτέρου ανακάλυψε τα εξής. Διαβάζω ότι έγραψε ο δημοσιογράφος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μάλιστα. Ανακαλύπτω ότι ο πρόεδρος του ΙΕΠ λέγεται Γεράσιμος Κουζέλης και έχει συγγράψει βιβλίο το 2012 με τον ύποπτο κινήτρο Δημήτρη Χριστόπουλο, που είχε χαρακτηρίσει τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ένα συμπαγές τουρκικό πράγμα. Σύμπτωση σκέπτομαι. Προχωρώ. Συνεχίζω την έρευνα, ψάχνω να βρει από τι κρύβεται πίσω από αυτή τη θεματική ενότητα για τις έμφυλες και τις τρανσφοβίες. Συνεχίζω την έρευνα για να βρω τους φορείς που έχουν ταχθεί να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες της θεματικής εβδομάδας και πάω κατευθείαν στα σκληρά για την έμφυλη ταυτότητα. Παραπέμπουμε από την ίδια ιστοσελίδα στους φορείς και αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος φορέας που θα ξεδιπλώσει την εκπαίδευση των γυμνασιοπαίδων στο αντικείμενο της έμφυλης ταυτότητας είναι το Αντιγόνι, μη κυβερνητική, κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Πατάω πάνω στο ΔΣ για να δω περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Και εκεί με περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη, καθώς έκανα παρέμβαση κάποιοι από τους γνωστούς και μη εξαιρεταίως εθνομηδενιστές. Πρόεδρος αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που έφερε αυτό το πρόγραμμα στα γυμνάσια είναι ο Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, υποψήφιος του ψυχολόγους, αντιπρόεδρος ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. Αυτός που ξεκινώνεται και όταν γίνονται αυτά τα έσχη κάθε Ιούνιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η παρεμβάση των ομοφυλοφίλων καμαρώνει κι αυτός. Υποψήφιος με τους ψυχολόγους και ένας εκ των υπερασπιστών της ύπαρξης μακεδονικής γλώσσας και των δικαιωμάτων της ανύπαρξης μακεδονικής μειονότητας. Είναι καταγεγραμμένα αυτά που υποστήριζε ο Τρεμόπουλος. Το καλύτερο, διευθυντής είναι ο Νάσος Θεοδωρίδης. Ο Νάσος Θεοδωρίδης, άλλο φρούτο κι αυτός, έχει αποσχολήσει ούκο λίγες φορές στο Πανελλήνιο για τις αντιληπτικές του θέσεις. Προσέξτε, ποιος είναι διευθυντής. Όλα καταγεγραμμένα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που είχε αποκαλέσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη επωνύριστο εγκληματία κατά της ανθρωπότητας, την επανάσταση του 21 εθνικιστικό μύθο, το έπος του 40 υπεριαλιστικό ταξικό πόλεμο και μύθο, τους Πόντιους ηθαγενή φυλή μουσουλμάνων, οι οποίοι διέπραξαν την πιο άγρια γενοκτονία, τα Σκόπια Μακεδονία, τα Ήμια Καρτά και πάει λέγοντας.
ό,τι προδοτική θεωρία κυκλοφορεί στην Οικουμένη, αυτός που είναι διευθυντής σε αυτή τη ΜΚΟ που προωθεί την θεματική εβδομάδα. Τώρα, χτες και σήμερα σε Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών βλέπω ότι θα επεκταθεί και στα Δημοτικά Σχολεία. Στο 66ο Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών διοργανώθηκε μια ημερίδα με τίτλο «Σε Δημοτικό Σχολείο των Λαβάν, καλές πρακτικές διαμόρφωση ενταξιακού συμπεριληπτικού σχολικού πλαισίου πάνω σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου». Οι συγκητές, σχολικοί σύμβουλοι, δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί, δυστυχώς τα πανεπιστήμια δεν γενικεύουν, όπου γενικότης εκεί επιπολαιότης που λέγει ο Παδιαμάντης, υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά τα πανεπιστήμια και δι οι παιδαγωγικές σχολές, αυτές που βγάζουν καθηγητές και δασκάλους, έχουν αλωθεί από ανθρώπους που το μόνο πιστοποιητικό και διαπιστευτήριο που κομίσουν είναι η αθεία και η αθηνοπατρία τους. Διαβάζω μερικά θέματα. Παρουσίαση έρευνας πολύχρωμου σχολείου, συνδιοργανωτήστε το πολύχρωμο σχολείο. Άλλη μια μη κυβερνητική οργάνωση, συλλογικότητα όπως την ονομάζουν, η οποία προωθεί αυτά ακριβώς τα πράγματα. Ομοφοβία και τρανσφοβία στα δημοτικά σχολεία. Παρουσίαση λοιπόν έρευνας πολύχρωμου σχολείου σχετικά με τα ομοφοβικά και τρανσφοβικά περιστατικά από τη σχολική ζωή. Μιλάει για δημοτικό τώρα, έτσι. Στηρίζοντας ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, αυτό το ΛΟΑΤΚΙ είναι αρκτικόλεξο. Έψαξα να δω και εγώ τι ακριβώς κρύβει. Το ΛΑΜ δεν είναι λεσβίες. Το όμικρον είναι ομοφυλόφιλοι. Το Α είναι αφισέξο. Το Τ είναι τρασέξο. Το Κ είναι queer. Το intersex, το Ι είναι intersexual και έχει και ένα σύνδεσμο. Συνεχίζεται. Στη Γερμανία έχουν αναγνωριστεί 70 αποκλήσεις. ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Ναι, είναι καμιά 70 πατέρα. Έχει πυροβάτες μέσα, έχει προφθογάτους, τέλος πάντων. Είπαμε σχόλες τι και λέει. Συνήθεις αντιδράσεις γονέων για τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά τους, πρακτικές διαχωρισμού ως προς το φύλο στο δημοτικό σχολείο, σεξουαλικότητα και διαφορετικότητα εξετάζουμε τις ερωτήσεις των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για όνομα του Θεού, αυτά είναι παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Δεν μιλάμε για φύλο στο δημοτικό σχολείο. Πώς μπορεί να σταθεί δάσκαλος και να λέει αυτές τις αποκλίσεις μπροστά σε εξάχουνα και φτάχουνα παιδιά? Θα δηλητηριάσουμε ανεπανόρθωτα και θα καταστρέψουμε τα παιδιά. Έγινε σε δημοτικό σχολείο, εντάξει. Έρχεται το Υπουργείο Παιδείας, το διαφθορείο, κατ' εμέ, καλύπτει το συνέδριο αυτό, γιατί δεν καλύπτει η σημερινή εκδήλωση. Και γράφει με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ιωάννη Παντή. Σας και το στέλνει σε σχολικούς συμβούλους, σε διευθύνσεις, σε δασκάλους και σε όλους σχετικούς. Σας γνωστοποιούμε το πολύχρωμο σχολείο, παρδαλό σχολείο, καταλάβατε. Διοργανώνει συνέδριο με θέμα κλπ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα, στο 66ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παροτρύνει το Υπουργείο Παιδείας να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί τέτοια προγράμματα. Γιατί δεν παροτρύνει να παρακολουθήσουν άλλα συνέδρια? Με ποιο δικαίωμα? Αυτή δεν είναι έμπιστη, δεν είναι περιουσία του ελληνικού κράτους τα αξιώματα? Είναι περιουσία του ελληνικού κράτους τα αξιώματα, αγαπητοί μου. Δεν ανοίξει τον Υπουργό το αξιώμα του, ούτε στο Γενικό Γραμματέα. Και στον κάτω είστε γονείς, είστε και κυδεμόνες. Ακόμη και για μια σχολική εκδρομή σας ζητούν την άδεια, το ξέρετε. Με ποιο δικαίωμα σήμερα θα μπουν μέσα σχολικές τάξεις και θα διδάξουν αυτές τις αντιλιότητες? Σας ζήτησα την άδεια. Θα τα πούμε και αυτά παρακάτω. Κατηγορούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πολύ ότι επιβράβευε την ομοφιλοφιλία. Θα σας διαβάσω κάτι και με συγχωρείτε να το διαβάσω όμως. Είναι ένας μύθος του Εσώπου. Μετάφραση. Όταν έπλασε ο Δίας στους ανθρώπους, έβαλε αμέσως μέσα τους διάφορες ψυχικές ιδιότητες και ξέχασε μόνο την τροπή, λέει ο Εσώπος. Επειδή δεν ήξερε από πού να την εισαγάγει και αυτήν, τη διέταξε να εισέλθει από τον Μυσσηνό. Εκείνη καταρχάς διαφωνούσε και έλεγε ότι δεν της άξιζε τέτοια μεταχείριση. Επειδή ο Ζεύς επέμενε σφόδρα, του είπε: «Θα εισέλθω μόνο με τη συμφωνία ότι αν μπει από εκεί τίποτα άλλο μετά από μένα, εγώ αμέσως θα εξέλθω». Ντροπή. Γι' αυτό λέμε για ανισχυντία, ο κινεδισμός. Κίνεδος, ο κοινών κινεδό.
αυτό που προκαλεί την τροπή. Ετυμολογικά αυτό σημαίνει λέξη. Γι' αυτό γράφει ο Έσοπος από τότε και ύστερα: όλη η πόλη είναι ανέσχυτη. Ο μύθος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άνδρα θηλυπρεπή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε το εξής για την ομοφιλοφιλία: γιατί αυτό προωθείται. Γιατί τι υπάρχει πιο συγχαμηρωμένο άνδρα πάνω στον οποίο έχουν ασεργήσει σαν να είναι πόρνη, τι υπάρχει βρωμερότερο, ό της μανίας, ό της παραφροσύνης. Ως προς αυτό, πιο ανόητοι είστε εσείς από το άλογα ζώα και πιο ανεδείς από τα σκυλιά. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν συναντάτε τέτοια διάστροφη σχέση στα σκυλιά, αλλά η φύση γνωρίζει καλά και σέβεται τις ιδιότητες κάθε φίλου. Να πω κάτι, η Εκκλησία μας, η ηλιόδοξη ορθοδοξία μας, δεν διελύσεται τον άνθρωπο, αλλά το αμάρτημα. Δεν διελύσεται τον αιρετικό, αλλά την αίρεση. Δεν διελύσεται και δεν αποκόπτει τον ομοφιλόφιλο, αλλά το αμάρτημά του. Να πω και κάτι άλλο. Ο γέροντας Αθανάσιος ο Μυτιλινέος, μια οσιακή μορφή, εξαίρετος ομιλητής, και ο οποίος ασχολείται πολύ με την Παλαιά Διαθήκη, σε μια ομιλία του στην προς τον Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εκεί όπου περιέχεται εκείνο το, εκείνη η φράση που λέει «Αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν, αρσενοκείτης άρεν άρσεν» και εκεί την μόνο προγιώτα που είναι το κρεβάτι, καταλαβαίνετε τι εννοεί, λέει το εξής ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος Μυτιλινέος: «Πρέπει να σας πω δε ότι όταν φτάσουμε σε μια εποχή που μπορεί η συγκεκριμένη αμαρτία της ομοφιλοφιλίας με την οποία ιδιαίτερως ασχολείται ο Απόστολος Παύλος αρχίσει να επικρατεί και να θεωρείται φυσική κατάσταση, είναι κρατήσατε το σημείο των εσχάτων, διότι προετοιμάζεται ο δρόμος προς τον Αντίχριστο. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε, σημείο των εσχάτων, μάλιστα, θα σας το αναφέρω. Ο Άγιος Ιερώνυμος, Αποστολικός Πατήρ από τη Δύση, Άγιος Εκκλησίας μας, λέει ότι όταν οι χριστιανικοί λαοί, γιατί ο αρχαίος κόσμος είχε την ομοφιλοφιλία, φτάσουν να καθαιρώνουν την ομοφιλοφιλία, τότε βρισκόμαστε στα έσχατα. Το ακούσατε? Σημείο των εσχάτων και τα Σόδωμα, εξού και ο Σοδομισμός, στάθηκαν ένας ιστορικός τύπος, τι περιμένει τα έσχατα, αλλά και τι περιμένει τους ανθρώπους που μετέρχονται τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή η κόρα σας. Για έναν που σκέφτεται υγιώς, είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Η εγκύκλειος, αγαπητοί μου, να φτάσουμε στο διαδάφτα είναι παράνομο για την θεματική εβδομάδα. Το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ενισχύει Συντάγματος, και να σας πω ότι σήμερα το πληροφορήθηκα, το Σύνταγμα, κάποια άρθρα του έχουν μπει για διαβούλευση και για αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών είναι και το τρίτο άρθρο που μιλάει σεβασμότητα για την επικρατούσα θρησκεία. Προφανώς αυτά είναι όλα καρικέματα και προπέτασμα καπνού. Τάχα διαβούλευση, ο σκοπός είναι να το καταργήσουν και αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες στην ζωή μας ως λαού ιστορικού, ως ορθόδοξου λαού. Μπορούν για παράδειγμα να καταργήσουν τις αργίες του Πάσχα, των Χριστουγέννων, τις παρελάσεις, τη συμμετοχή της Εκκλησίας μας, της ελληνοσότερης Εκκλησίας μας, έτσι την ονόμασε ο Σπυρίδος Ζαμπέλιος, γιατί από το άμφιο της Εκκλησίας μας κρατηθήκαμε τα χρόνια της Δημοκρατίας και επιβιώσαμε ως λαός. Θα τα καταργήσουν όλα και θα βγει από την ζωή και από τη σχολική και από την ζωή του έθνους μας και η Εκκλησία. Θα χάσουμε δηλαδή την ψυχή μας. Το άρθρο 16, παράγραφος 2, που και αυτό θα αναθεωρηθεί, ξέρουμε ότι προορισμός παιδείας είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων και η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Η ηθική αγωγή των Ελλήνων με την έμφυλη ταυτότητα με τις ομοφιλοφιλίες και τις ομοφοβίες και τις τρανσφοβίες εξυπηρετείται, υπηρετείται. Το 1984 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων. Μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 διαβάζουμε, που είναι ενισχύ. Παρ κράτος εν διασχίσει των αναλαμβανομένων υπό αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζουν τη μόρφωση και εκπαίδευση ταύτην συμφώνως προς τα συνδύες αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις. Αν δεν συμφωνεί ο γονέας, δεν μπορεί το σχολείο να αποχωρήσει τέτοια πράγματα.
Έχει εκδοθεί και μια διαμαρτυρία, ένα κείμενο, μια υπογραφή, με υπογραφή, συγγνώμη, το οποίο μπορούμε να προσκομίσουμε στα σχολεία και να ζητήσουμε εξαίρεση των παιδιών, αν και είπε ο κύριος Υπουργός Παιδείας ότι είναι υποχρεωτική. Και στο κάτω-κάτω, αν επισυμβεί τέτοια εβδομάδα, γιατί είναι σε όλη την επικράτεια, έτσι, μπορεί να πει κάποιος μας στα σχολεία του Πυρκής, δεν γίνεται. Σε άλλες περιοχές γίνεται. Ήμουν στην Καβάλα και ήδη πρόλαβε ένας προκομμένος γυμνασιάκης, γνωρίζουμε τι φωνημάτων, και έκανε την εβδομάδα αυτή. Και έχω δικαίωμα, προσέξτε, να μπαίνουν μέσα στις σχολικές τάξεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφοροι σχετικοί και άσχετοι. Αυτός που έλεγε ένα ψυχολόγο, που έλεγε σαν κλαμάρι στα παιδιά. Και γύρισε η κόρη του στο σπίτι και του έκανε σεμινάρια περί ομοφοβίας, τι σημαίνει ομοφοβικός και τι σημαίνει τρανσέξουαλ κλπ. Και κόδευσε να πάρει το δίκαιο ο άνθρωπος και να πάει στο σχολείο της πυροβολής. Τα θέματα είναι κρίσιμα. Μπορούμε να στείλουμε εξώδικα και καταγγελίες. Ήδη γίνονται από πολλούς συλλόγους γονέων. Έμαθα ότι και ο Δήμος Κορίνθου, γιατρέ, με σχεδόν ομόφωνη, δύο δημοτικοί σύμβουλοι της γνωστής πτέρυγας ζήτησαν εξαίρεση, ζήτησε ο Δήμος Κορίνθου να καταργηθεί η λεγόμενη θρηματική εβδομάδα. Και βέβαια και οι καθηγητές, εφόσον είναι αντισυνταγματικός αυτός η εγκύπριος, μπορούν να μην την εκτελέσουν, όπως καλύπτει και το Σύνταγμα με το τελευταίο άρθρο του. Πριν από ένα μήνα είχα γράψει ένα κείμενο. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι να τελειώνω σιγά σιγά, 2-3 παραγράφους. Φέτος διδάσκω 6η δημοτικού, στο 4ο δημοτικό σχολείο του Κυλκής. Παιδιά 11-12 ετών, που το Σεπτέμβριο θα τα βρει το γυμνάσιο. Γιατί η θεματική αυτή ομάδα, επαναλαμβάνω, θα καθιερωθεί και θα επεκταθεί σε όλες τις μαθητές. Ερωτώ, δάσκαλος με στοιχειώδη, όπως είπα, πνευματική ετοιμότητα, μπορεί να σταθεί ενώπιον των παιδιών και να αναλύσει λέξεις ομοφοβία και τρανσφοβία? Οι περισσότεροι από τους καθηγητές που θα διδάξουν αθώες και ανύποπτες παιδικές ψυχές, εννοώ αυτούς που θα αναλάβουν αυτό το μασκαριλίκι, είναι ταυτόχρονα και γονείς. Ερωτώ, ποιος δίδαξε στην 12χρονη κόρη του το ότι είναι τρανσφοβία? Ποιος λεώνει το παιδί του με τέτοιες μαγαρισιές? Επιτέλους είμαστε δάσκαλοι, με νου και γνώση, και όχι πυθύνια ενεργούμενα και προσκυνημένα ζωντόβολα. Τούτος ο λαός πρόκοψε και δοξάστηκε με τα όχι. Ένα τέτοιο βλοντερό όχι πρέπει να ορθώσει κάθε εκπαιδευτικός που διατηρεί άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του, που σέβεται τα ματωμένα κόμματα που τον ανέστησαν. Η οικογένεια είναι η μεγάλη πηγαίνουν σχολή. Οι γονείς έχουν χρέος να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη μισαρή επίθεση κατά της πνευματικής τους υγείας. Αλλιώς καταντούν παιδοκτόνοι. Έτσι ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όσους γονείς και δασκάλους, θα έλεγα εγώ, αμελούν για την εμπαιδεία και νοθεσία Κυρίου ανατροφή των παιδιών τους. Το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων σημείωνε σε αυτή την εγκύκλιο. Αν το σχολείο με την υποστήριξη των γονέων δεν αναλάβει το δύσκολο ομολογουμένο έργο να αποδομήσει, να καταρρύψει μύθους και στερεότυπα και να μιλήσει ανοιχτά, τότε ποιος? Η απάντηση είναι απλή. Όχι εσείς του Υπουργείου, που δεν σας εμπιστευόμαστε καθόλου, αλλά οι γονείς. Ο φυσικός χώρος, το εύκαιρο μέρος όπου πρέπει αυτά τα πράγματα να εξηγούνται στα παιδιά είναι η οικογένεια και οι γονείς. Κανείς άλλος δεν είναι αρμόδιος να πιάσει τα παιδιά σας και να τα ενημερώνει, αν τα ενημερώνει για τα λεπτά αυτά τα θέματα. Τα χαρακτηρίζουν αυτά στερεότυπα. Ο Κόντογλου έλεγε, τα δικά μας στερεότυπα είναι αυτά που σηκώνουν τον άνθρωπο απάνω από το κτίνος και τον δίνουν με μια ανάφτατη στολή και ντυμένη με κάθε ευγένεια, με κάθε υψηλό και σοβαρό αίσθημα και πουτισμένη με τα αθάνατα διαμάντια που λέγονται φρονιμάδα, σεμνότητα, γενναιότητα της καρδιάς, ευαισθησία και ευγένεια της ψυχής. Και όμως θα κάνουμε τον άνθρωπο από ένα συγχαμερό και εξευτελισμένο ζώο ένα πλάσμα πολύ σπουδαίο και θαυμαστό. Το Φεβρουάριο, αγαπητοί μου, που μπήκε η εγκύκλιος, έγραψα, είχαμε και τρεις σημαντικές επαιτίους τρανών Ελλήνων. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1843 κοιμήθηκε στην Αθήνα ο ελευθερωτής μας ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, ο οποίος ζήτησε λίγο πριν πεθάνει να βάλουν την τουρκική σημαία κάτω από τα τσαρούχια του. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, αυτά έπρεπε να διδάσκουμε στα παιδιά μας. Το καιρό του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνο για την πατρίδα μου, όχι άλλη φορά.
ούτε στις Αρχάς, ούτε στον καιρό του Δράμαλη, όπου ήρθε με 30.000 στράτευμα εκλεκτό, ούτε ποτέ. Μόνο εις το προσκύνημα εφοβήθηκα. Γι' αυτό φοβόμαστε κι εμείς σήμερα. Γιατί μας κυβερνούν προσκυνημένοι. Μετά από 100 χρόνια πεθαίνει στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου του 1943 ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, ο τυρταίος των Βαλκανικών πολέμων, και μάλιστα στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες κάτω από τις κάνες των Γερμανών στρατιωτών και έψαλαν από τον εθνικό μας ύμνο. Έλεγε ο Παλαμάς, κι αν είναι πλήθος τ' άσχημα, κι αν είναι τέτοια φέτες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνει σε εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1856, ο τρίτος τρανός Έλληνας που εκοιμήθη ήταν ο εθνικός μας ποιητής, ο ποιητής του εθνικού μας ύμνου, ο Διονύσιος Ρωμός. Γιατί δεν αφιερώθηκε μια εβδομάδα εθνικής ταυτότητας και ελληνικότητας? Αυτό θέλουν τα παιδιά μας σήμερα. Διψούν και πεινούν τα μικρά παιδιά για ορθοδοξία, για Ελλάδα, για αλήθεια. Έχουμε ένα κελάρι, αγαπητοί μου, πατρογονικού σπιτιού, γεμάτο με τα καλούδια που ξεδίψασαν όλη την οικουμένη, την ελληνοορθόδοξη παιδεία μας, και εμείς καθόμαστε απ' έξω και λιμοκτονούμε και ταϊζόμαστε με τα ξυλοκέρατα με τις γουρονοτροφές των βράμων. Ντροπή να ντροπιαζόμαστε έτσι. Να κλείσω με κάτι. Το ερώτημα που πρέπει να μας να βασανίζει όλους μας, σεβασιμότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εμπιστόδελφοι, το ερώτημα που πρέπει να βασανίζει όλους μας είναι σε τι κόσμο θα αφήσουμε, με συγχωρείτε, όχι σε τι κόσμο θα αφήσουμε τα παιδιά μας, αλλά τι παιδιά θα αφήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αν θα είναι Έλληνες, αν θα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι αυτά τα παιδιά. Γιατί μιλάμε για πνευματική γενοκτονία πλέον. Στο βιβλίο Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς αναφέρεται μια φράση, μια μάθηση συνομιλία του Αγίου Νικολάου Μελιμήροβιτς, εκοιμήθη το 1956, και αναφέρει την συζήτηση που είχε ο Άγιος Νικόλαος με την Ευρώπη. Ο Κύριος παραπονείται ότι ενώ εκείνος πρόσφερε την αλήθειά του, το Ευαγγέλιο του, η Ευρώπη τον αρνείται, τον απορρίπτει, τον εκδιώκει από τον ορίον αυτής. Μετά το τέλος της ομιλίας αυτής, που είναι και σαν δίκη, ας μην μας ξεχνάμε, αγαπητοί μου, τη λέξη κρίση, στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει δίκη. Κριτής, κριτήριο, είναι ο δικαστής. Ίσως αυτό που ζούμε τώρα ως κρίση είναι, είναι και μια δίκη για εμάς τους Ρωμιούς, γιατί ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Και να πω και κάτι, αναφέρω συχνά μια φράση του Καμπούρογλου, του Δημήτρη Καμπούρογλου, ζει γύρω στο 1900, ο οποίος έλεγε το εξής σημαντικό. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην το υλικό πρέπει να στραφεί πίσω. Πίσω όχι ως τύρα προγονολατρία, αλλά και να ξαναδούμε την περπατησιά μας, να δούμε τα φώτα του γένους μας. Έλεγε λοιπόν στην Ευρώπη, στη φανταστική αυτή συζήτηση, ο Άγιος Νικόλαος. Αδελφοί μου, η συζήτηση σε τελείωσε τη στάση ημέρας μας. Ο Χριστός απεμακρύνεται από την Ευρώπη, όπως κάποτε από τη χώρα των Γαδαρινών, όταν οι Γαδαρινοί το ζήτησαν. Μόλις όμως αυτός έφυγε, ήρθε πόλεμος, οργή, τρόμος και φρίκη, κατάρρευση και καταστροφή. Επέστρεψε στην Ευρώπη ο προχριστιανικός βαρβαρισμός, εκείνος των λογοβάρδων, μόνο ότι ήταν 100 φορές πεκοδέστερος. Ο Χριστός επήρε το σταυρό του και την ευλογία του και απεμακρύνθη. Έμεινε ζώφος και τη σωδία. Και εσείς τώρα αποφασίστε με ποιον θα υπάγετε, ποιον θα ακολουθήσετε, την σκοτεινή και δυσόδη Ευρώπη ή τον Χριστό. Από την απάντηση που δίνει ο καθένας μας εξαρτάται και κρίνεται το μέλλον της αγαπημένης μας πατρίδας. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένα όμως ερώτηση, έτσι. Παρακαλώ, αν κάποιος θέλει κάτι να ερωτήσει, μην τρέπεστε.
Ορίστε. Να μην τα στείλουμε στο σχολείο, δηλαδή, όχι να μην πάνε. Και εκεί θα να είναι ενημερωμένα. Δεν θα τα κρατήσουμε με αλυσίδες στο σπίτι, θα θέλουν και δεν θα πάνε. Και εκεί να ενημερωθούν από τους γονείς τους. Ίσως ταραχτήκαμε ή φοβηθήκαμε ή νιώσαμε ότι πραγματικά το τέλος, το γενικότερο τέλος, δεν είναι μακριά. Όταν ομιλούσαν τους πατέρες μας για τα σημεία των καιρών, νομίζω ότι μέσα στα σημεία των καιρών θα ήταν και αυτά που συμβαίνουν τώρα. Είναι πλέον σημεία των καιρών τα όσα συμβαίνουν, αυτή την τόσο αρρωστημένη, τόσο αποτριωμένη κατάσταση, που οι άνθρωποι, πολλοί εκτός των ανθρώπων μας, θέλησαν να την παρουσιάσουν ως ομαλή και φυσιολογική. Όταν θέλουν να γκρεμίσουν ένα κτίριο, ένα μεγάλο κτίριο, ήθελες να βάζουν κάποιες βόμβες, κάποια εκρηκτικά, στο ισόγειο ή στο υπόγειο, για να μπορέσει από εκεί το κτίριο να ταραχθεί και να γκρεμίσει. Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα ξεκινήσουν από την οροφή, από τον 10ο, τον 20ο όροφο, και θα γκρεμίζουν λίγο-λίγο. Γιατί ξέρουν ότι είναι πιο αποτελεσματική η φθορά δια της διαφθοράς ή η διαφθορά δια της φθοράς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα σημεία των καιρών τα οποία έχουν πληθύνει στις ημέρες μας, αυτό κοιτάνε, να τεινάξουν τα θεμέλια, να ξεδινάξουν τα θεμέλια του έθνους μας, που κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και αν πει σε κάποιους γονείς ότι έχουμε τεράστια ευθύνη για τα παιδιά μας, γιατί πρέπει να κάνουμε παιδιά, γιατί πρέπει να παραδώσουμε υγιείς πυλώνες μέσα στον χώρο της πατρίδος και της Εκκλησίας, θα σου πούν ότι δεν έχουν να πληρώσουν τα αγγλικά τους, τα γαλλικά, το χορό, το κομπιούτερ και όλα τα άλλα. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν ότι αγωνιούν για την ανατροφή των παιδιών τους. Έτσι λοιπόν, χωρίς να θέλει κανείς να βγάλει την ευθύνη του έξω από όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμιστούμε ότι η υπευθυνότητα η μεγάλη πέφτει στους γονείς, οι οποίοι οφείλουν τα παιδιά τους να τα μεγαλώνουν εν παιδεία και νοθεσία Κύριε. Και μετά συνεπικουρούμε όλοι οι άλλοι και ερχόμαστε όλοι οι άλλοι. Γιατί και το κατοικητικό σχολείο και τα κηρύγματα βρίσκουν έδαφος όταν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά να έρθουν. Όταν οι γονείς δεν δημιουργούν προβλήματα. Όταν το οικογενειακό περιβάλλον συμπορεί στην πρόοδο, στην καταχριστόν πρόοδο των παιδιών τους. Και επειδή υπάρχει αυτή η αρρώστια του μιμητισμού σε εμάς τους Έλληνες και το ξέρετε, έτσι, είναι γεγονός αυτό. Βλέπουμε ότι πάρα πολύ προκειμένου να μην πούνε για τα παιδιά τους ότι είναι πιο οπισθοδρομικά, όπως τους χαρακτηρίζουν, πιο αναχρονιστικά, ότι οι γονείς είναι σποταλιστές και ότι καταξής προτιμούν τα παιδιά να βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις τις κίνδυνες, τις αμφίβολες, τις μη φυσιολογικές και μη ηθικές, προκειμένου τα παιδιά αυτά να μην νιώσουμε ότι στερούν έναντι τον άλλον παιδί. Ας βάλουν λοιπόν όλοι, ας μιμηθούν το παράδειγμα αυτών που με θρασίτητα προβάλλουν κάποια πράγματα και σκαμαρώνουν για το άδικο, για το άγνωστο και για το εφάμαρτο. Ξέρετε, όταν ξεκίνησαν σε πολλά μέρη του κόσμου οι γκέι να κάνουν τις παρελάσεις τους, η πρώτη απορία που υπήρχε μέσα στο μυαλό μας είναι ότι καλά οι άνθρωποι αυτοί τραλαθήκανε, τι κάνουν εκεί πέρα. Ευτυχώς
που η Ελλάδα κρατάει καλά. Ευτυχώς η Ελλάδα έχει δύναμη και ισχύει και έτσι δεν θα μπορέσουν να μας διαβρώσουν. Και είναι από ότι ήρθε ο καιρός προ λίγων ετών και έκανα και κάνεις παρδαλές τους παρελάσεις και βγάζουν τα παρδαλά του σχέδια ονομάζοντάς τα Gay Pride, δηλαδή η υπερηφάνεια των γκέι. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε ότι και στον παγκόσμιο χώρο και στην παγκόσμια κλίμακα με ψήφο όλων των χωρών της Ευρώπης βγήκε πέρσι, πρόπερσι, ένας αντρογίνεφος, δεν ξέρω αν άντρας γυναίκα τι είναι, ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο. Δεν τον ψήφισαν μόνο οι ντόπιοι, οι συντοπίτες του, τον ψήφισε όλη η Ευρώπη. Και ρωτάμε, τι θέλει ο κόσμος σήμερα, ή δεύτερον, εμείς θα πάμε να συνταχθούμε τελικά με αυτά που θέλει ο κόσμος, θα φρονούμε τα του κόσμου ή θα αγωνιστούμε. Αυτό που είπε και ο κύριος Νατσιός μέσα στην περιστατωμένη ομιλία του, ότι πρέπει να ξεκινήσει κάτι να γίνεται ως θεμελιώδης και ουσιαστική αντίδραση. Μέσα στους δήμους, στους βουλευτές, στις περιφέρειες, με κάποια κείμενα που θα αφυπνίσουν και τους υπολείπους γονείς, θα τους συγκλονίσουν, ώστε να κινηθούν και οι δήμοι να καταλάβουν ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο για να τσακώνει ποια θέση θα καταλάβει ο ένας ή ο άλλος, ή πόσοι από τους εκλεγμένους πληρώνονται ή δεν πληρώνονται, αλλά πόσοι θα φροντίσουν για την περιφρούρηση των ιερών και των νοσίων των πολιτών τους. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε να σπανίζει. Να σπανίζει. Και αυτό μπορούμε να το πούμε και επειδή φοβούνται όλοι. Το μόνο που φοβούνται είναι η ψήφος. Και επειδή φοβούνται την ψήφο των πολιτών, γι' αυτό ίσως, εάν κάποια πράγματα γίνουν με πιο δυναμικό τρόπο, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να καταλάβουμε και αυτοί που βρισκόμαστε. Γιατί κάποια πράγματα που μιλούν που ήταν παλιά, ξεκινούσαν και έκαναν τις διαμαρτυρίες, έκαναν το ένα, έκαναν το άλλο. Κάποιες φορές χαρακτηρίστηκαν γραφικότητες, γιατί μέσα σε αυτά, σε αυτές τις εκδηλώσεις, εισήλθονται και άνθρωποι γραφικοί. Ο σκοπός μας δεν είναι η γραφικότητα. Ο σκοπός μας είναι ουσιαστικά να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά και πού πάμε. Και αν δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι τη μακραίωνη ιστορία μας και τις θυσίες του γένους μας, ίσως θα πρέπει μέσα σε αυτό το γένος που ευρισκόμεθα να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Η Εκκλησία ξέρετε ότι εμπέζεται. Και όταν πήγε ο Αρχιεπίσκοπος 4 φορές στο προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, αλλά και στον πρόεδρο της κυβερνήσεως και είπε κάποια πράγματα, ο νέμεν πρόεδρος της κυβερνήσεως είπε και μάλιστα, και έβγαινε έξω και έκανε άλλες δηλώσεις. Ο δε Υπουργός Παιδείας και στον Αρχιεπίσκοπο που πήγαν πολλές φορές 2 χρόνια τώρα, αλλά και πριν λέγανε, κοιτάξτε, εσείς θα μας τα λέτε, αλλά το πρόγραμμα θα επιτελείται και θα πραγματοποιείται από το Υπουργείο. Δηλαδή, ό,τι και να λέτε εσείς, αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας και αυτά που έχουμε βάλει σαν στόχο, αυτά και θα πραγματοποιήσουμε. Το λέω αυτό γιατί δεν αδιαφορεί κανείς, ούτε η Εκκλησία αδιαφορεί, ούτε οι επίσκοποι αδιαφορούν, ούτε οι ιερείς αδιαφορούν, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πρέπει. Ότι τώρα να αγωνιστούμε πιο πολύ πρέπει. Αλλά όλα ξεκινούν από τους γονείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν καλή διάθεση, αγνή διάθεση, αλλά ίσως χρειάζεται σύστημα σε αυτή τη διάθεση ώστε να επιτύχουμε κάποια πράγματα. Μιλάμε εδώ τα τελευταία χρόνια για κρίση. Να η κρίση. Μας κόψαν τα οικονομικά, μας κόψαν το ένα, μας κόψαν το άλλο, κόψαν τις συντάξεις, κόψαν την ασφάλεια. Εδώ με αυτά τι γίνεται. Ακούτε πολύ να λέω μέσα στην κρίση και αυτά τα θέματα. Ουχή. Δεν τα θέτουν μέσα στα θέματα. Διότι φοβούνται μην τυχόν και κακοχαρακτηριστούν. Φοβούνται οι μαγαζάτορες ότι θα μειωθεί το έσοδό τους. Φοβούνται οι άλλοι που έχουν την κοινωνική εμβέλεια
ότι θα τις θεωρήσουν πιστοδρομικούς και ούτω καθεξής. Η κρίση λοιπόν ξεκινάει από όλα αυτά και ξεκινάει από μέσα την καρδιά μας, από τη συνείδησή μας, από τη λογική μας, από τον τρόπο σκέψεως και συμπεριφοράς. Και ξεκινάει από το αν έχουμε μέσα μας Χριστό ζώντα ή έχουμε Χριστό κούκλα. Έχουμε το Χριστό σαν κάλυμα και σαν παιχνίδι. Εάν έχουμε Χριστό ζώντα, θα ξεκινήσουμε και θα αγωνιστούμε για να βγούμε από την κρίση. Και όταν βγούμε από την κρίση, τότε μερικά πράγματα θα γίνουν με πολύ πολύ ευλογημένο τρόπο. Γιατί βλέπετε ότι αυτά που δεν τόλμησαν να κάνουν οι Τούρκοι στα 300 χρόνια της δουλείας, αυτά τα πράγματα που τολμούν και τα κάνουν σήμερα οι Ευρωπαίοι. Φιλοευρωπαίοι, φιλοαμερικάνοι, όλοι εμείς. Εκεί που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, το παρεξηγούσαμε αυτό το πράγμα. Καλύτερα Τούρκοι κοφέσι παρά τιάρα παπική. Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα η νεοτροπία των αναχρονιστών Τουρκών Μαμεθανών παρά η δίθεν προοδευτικότητα που υπάρχει και στο εκκλησιαστικό θέμα αλλά και στο γενικότερο των Φράγκων. Και είδαμε τα τελευταία χρόνια ούτε αυτό το συγκίνησε. Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες άνθρωποι εσφάγησαν από τους τζιχαντιστές. Χιλιάδες αδερφοί μας σε όλα τα μέρη του κόσμου υπέφεραν πολλά δεινά. Αλλά ούτε αυτά μας αφηγίζουν. Να ξέρουμε ότι ό,τι υπάρχει δίπλα μας έρθει στο σπίτι μας. Και ήδη ήρθαν στα σπίτια μας όλα αυτά. Και προσπαθούν να διαβρώσουν τα παιδάκια, τα άδωλα, τα άκακα, με όλες αυτές τις βρωμιές, γιατί περί βρωμιών πρόκειται, και να μην αφήσουν οι δε γονείς των οικειών αυτών εμπιπραμένων άδουν. Έτσι. Ευκολότερα θα δεχτούν οι γονείς μια πρωτοπορία, στο πούμε έτσι, μοντερνίστικη, παρά να δεχθούν μια διάθεση για αγώνα. Χωρίς φωνές, αλλά με ουσιαστική παρουσία και παρόρμηση, ώστε μέχρι το παράδειγμά τους να ομιλούν και να διδάσκουν και τα παιδιά τους. Θα ευχηθούμε ολόψυχα αυτό το τσουνάμι, το φοβερό τσουνάμι που ήρθε, να περάσει γρήγορα, να θεμελιώσουμε και να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού σε μια ανανέωση και ανακαίνιση η οποία θα στηρίζεται πάντοτε στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Με πολλή σύνεση, με πολλή αγάπη, με πολλή φροντίδα και με υπακοή στο θέλημα του Χριστού, της Εκκλησίας και του Επισκόπου. Μόνο έτσι θα υπάρξει μια αλλαγή. Όλων μας. Όλων μας. Και γι' αυτό ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρω ότι ο πνευματικός αγώνας είναι πολύ πιο δύσκολο από τον ελληνικό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να συντασσόμεθα πνευματικά και να αναδιοργανώνομεθα και να προχωρούμε. Αλλά με τη χάρη του Θεού προχωρούμε και ο Θεός είναι μεγάλος. Και έτσι όλη η οποία ξεκίνησε με την σκέψη των ιερέων και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής των Αγίων 5 και 11 μαρτύρων και επεξετάθηκε και έγινε εκδήλωση της Μητροπόλεως, να ψάλλουμε όλοι μαζί και να παρακαλέσουμε από τον Κύριό μας να σώζει τον λαό του. Καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός.